Φωτιά πήρε, κυρίες και κύριοι, η τελευταία συνεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ, με την ένταση να χτυπάει κόκκινο, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου μπήκε στην αίθουσα και ζητούσε να κάνει γνωστό ότι έχει υποβάλει αίτημα εξαίρεσης του Προέδρου της Επιτροπής. Τα αίματα άναψαν, καθώς η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παρενέβαινε διαρκώς, με αποτέλεσμα η συνεδρία να διακοπεί εν μέσω έντονων αντιγκλήσεων. Επισοδιακή η τελευταία συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για την τραγωδία των ΤΕΜΠΗ. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μπήκε στην αίθουσα της συνεδρίασης παρά το γεγονός ότι έχει εξαιρεθεί και επέμενε να λάβει το λόγο με τη συνεδρίαση να παίρνει φωτιά και να διακόπτεται προσωρινά. Αυτό το οποίο επιχειρείτε είναι να μπαζώσετε τις ποινικέ ευθύνε και να παράσχετε αυτή τη στιγμή σύνδρομη. Σας έχει σταλεί έγγραφο. Να παράσχετε λοιπόν σύνδρομη. Αφήστε με να ακουστώ, αφήστε με να ακουστώ, διότι στρέφομαι εναντίον σας. Μην προσπαθείτε να μην ακουστώ, γιατί στρέφομαι εναντίον σας με αίτηση εξαίρεσής σας, διότι αυτό το οποίο επιχειρείτε είναι το μπάζωμα των ποινικών ευθυνών. Επιχειρείτε να κλείσετε την Επιτροπή βία και γρήγορα, βάσει του άρθρου 37 ενημερώνω το σώμα, παράγραφο 3, βουλευτής που δεν ανήκει στη δύναμη διαρκούς επιτροπής μπορεί να παρακολουθεί την επιτροπή και βεβαίως και η κυρία Κωνσταντοπούλου μπορεί να το κάνει χωρίς να φωνασκεί όπως τώρα, χωρίς δικαίωμα λόγου και χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμενε να λάβει το λόγο, καθώς είχε καταθέσει αίτημα για την εξαίρεση του Προέδρου κ. Μαρκόπουλου και των άλλων μελών του Προεδρείου της Εξεταστικής Επιτροπής, λόγω μεροληψίας τους, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Μια ολόκληρη κοινωνία με θλίψη. Έχει αίτηση εξαίρεσης, κυρία. Συνεχίστε, κύριε Τσαρδαρίδη. Δεν υπάρχει κυρία Κωνσταντοπούλου. Μπορεί να καθίσει να παρακολουθήσει. Πάτε να θάψετε τη δολοφονία. Συνεχίστε, κύριε Τσαρδαρίδη, συνεχίστε. 57. Ποτέ, 57 νεκροί και πάτε να το θάψετε, κύριε Τσαβδαρίδη. Υπάρχει... Δεν γράφετε τίποτα. Παρακαλώ να σταματήσει αυτό το θέατρο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ να σταματήσει το θέατρο. Παρακαλώ. Το θέατρο της Δευτέρας πεζόταν τη δεκαετία του 80. Παρακαλώ. Κύριε Τσαβδαρίδη, δεν έχετε το λόγο. Κύριε Τσαβδαρίδη. Συνέχεια δόθηκε και στο περιστήριο. Η αντιδημοκρατική συμπεριφορά, η τιμωρηχία και ο ευτελισμός των κοινοβουλευτικών διαδικασιών έχει ονοματεπώνυμο Ζωή Κωνσταντοπούλου. Οι τρόποι με τους οποίους επιχειρήθηκε να αποτραπώ φτάσανε και στις προσωπικές προσβολές, όπως η φράση που μου απίφθινε εκτός μικροφώνου ο κύριος Λαζαρίδης, ότι δεν έχω παιδιά και γι' αυτό δεν δικαιούμαι να λέω ότι αγωνιώ για τα παιδιά που χάθηκαν. Είναι ένας τρόπος και αυτός, αυτού του είδους το μπούλι. Για την εξεταστική δηλώσεις έκαναν και οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο Πρωθυπουργός φέρει βαρύτατες πολιτικές ευθύνες για την απώλεια 57 ανθρώπων που χάθηκαν επειδή δεν υπήρχε σύστημα σηματοδότησης τηλεδιοίκησης μετά το 2019. Έχει όμως την αποκλειστική ευθύνη για τη συγκάλυψη του εγκλήματος. Τσιμέντο στον τόπο του εγκλήματος, τσιμέντο και στις ευθύνες. Το πόρισμα που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία είναι μνημείο ντροπής και προσβολής του ελληνικού λαού. Καλούμε το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής να αφήσει στην άκρη τον λαϊκισμό και να υπηρετήσει με αξιοπιστία και δημοκρατική συνείδηση τις θεσμικές διαδικασίες, μακριά από υποκριτικές συμπεριφορές. Εμείς μίλησαμε για το ξυλόλιο, εμείς μίλησαμε για τον μπάζωμα, εμείς δείξαμε τους ενόχους που ήταν η κυβέρνηση. Τα κόμματα δημοσιοποίησαν τα πορίσματά τους. Στην άνω των 700 σελίδων πορισματική θέση της κυβερνητικής πλειοψηφίας αποδίδονται ευθύνες στον ανθρώπινο παράγοντα. Στο πόρισμα επισημαίνεται πως δεν προκύπτουν ευθύνες ή παραλήψεις πολιτικών προσώπων και ότι η πολιτική ευθύνη αναλήφθηκε από τον Υπουργό Κώστα Καραμανλή με την παραίτησή του. Σε εκδιαμέτρου αντίθετη τροχιά κινείται το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ που ζητά περαιτέρω διερεύνηση από φυσικό δικαστή για αναζήτηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην Υπουργών Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή, Χρήστου Σπίρτζη και Μιχάλη Χρυσοχοίδη για τη Σύμβαση 717. Η Χαριλάου Τρικούπη πάντως δεν κατέθεσε πόρισμα και επανέφερε την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Για ποινικές ευθύνες τους δύο πρώην Υπουργούς Μεταφορών, Χρήστο Σπίρτζη και Κώστα Καραμανλή, κάνουν λόγο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για πάμε στο Γιάννη Ανιφαντή, γιατί το χάος συνεχίστηκε στην Βουλή. Ποια είναι η κατάσταση τώρα και τι προηγήθηκε, Γιάννη, μετά τα όσα παρακολουθήσαμε στο ρεπορτάζ?
Ναι, είδαμε εσύ τον επεισοδιακό τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε σήμερα η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής στην αίθουσα 223, στην οποία η κυρία Κωνσταντοπούλου βρισκόταν πριν ακόμη ξεκινήσει η συνεδρίαση, με την ίδια να ζητάει τον λόγο, παρότι η ίδια πλέον δεν είναι μέλος της Εξεταστικής. Η ίδια υποστήριξε πως παραμένει μέλος και πως όλο αυτό το διάστημα ουσιαστικά την αντικαθιστούσε η βουλευτής του κόμματός της και μάλιστα τόνισε πως είχε ενημερώσει για την παρουσία της τόσο με επιστολή που είχε στείλει προς τον πρόεδρο της Βουλής. Διέκοπτε συνεχώς τόσο τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, όσο και τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας. Η Εξεταστική Επιτροπή διακόπη δύο φορές και την δεύτερη φορά δόθηκε αναβολή μίας ώρας, προκειμένου η συνεδρίαση να συνεχιστεί στην αίθουσα της Ολομέλειας. Και αυτό τώρα, συμβαίνει και πέρα, τώρα. Μπαίνοντας πάλι στην Ολομέλεια. Και αυτό συμβαίνει τώρα ακριβώς. Έχει ξεκινήσει λίγα λεπτά μετά τις 6, όπου και εκεί η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου βρισκόταν στα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας. Παρίστατο λοιπόν μέσα στην συνεδρίαση την τελευταία αυτή της Εξεταστικής Επιτροπής και διέκοπτε συνεχώς τους εισηγητές που βρίσκονταν στο βήμα της Βουλής και τοποθετούνταν. Διέκοπτε τον κύριο Λαζαρίδη, τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, με διάφορες εκφράσεις όπως την ντροπή και πόρισμα υπόθελψη είναι αυτό που έχετε φέρει η κυβερνητική πλειοψηφία. Διέκοψε και τον κύριο Κόκαλη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και δυστυχώς μέχρι και αυτήν την ώρα η συνεδρίαση εξελίσσεται με αυτόν τον τρόπο. Με πολλές φωνές, πολλές διακοπές και αρκετή ένταση. Μένει να δούμε τώρα πώς θα συνεχιστεί η συνεδρίαση, καθώς καταλαβαίνουμε ότι ήταν να ξεκινήσει στις 3, ξεκίνησε στις 6, οπότε θα διαρκέσει αρκετές ώρες. Φαίνεται πως δεν θα υπάρξει ένα κοινό πόρισμα από τα κόμματα. Είδαμε και, τη διαφορετική αρχιτεκτονική που υπήρχε στα πορίσματα των κοινοβουλευτικών ομάδων. Αυτό όμως που μένει να δούμε είναι αν στο τέλος θα ζητήσει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου τον λόγο, καθώς όπως λέει η ίδια εκπροσωπεί το κόμμα της μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή και αν φυσικά θα της δοθεί ως μέλος Εξεταστικής να τοποθετηθεί. Μένει αυτό να το δούμε και μένει να δούμε αν και εκεί θα υπάρξουν αντιδράσεις. Έχουμε κόψει κάποια αποσπάσματα για να τα παρακολουθήσουμε όσον μας περιγράφεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να τα δούμε. Καταστάσεις, παραφωνίες, οχλαγωγίες και όλα αυτά τα οποία πραγματικά αποτελούν ντροπή για τον κοινοβουλευτισμό, τα οποία βιώσαμε σήμερα από μία πρώην πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, νυν πρόεδρο, κάτι βαρύ δεν είναι απλό, πρόεδρο κοινοβουλευτικού κόμματος, τα οποία βιώνουμε. Κύριε Τσαυδαρίδη, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτον, ότι υπήρξε παράληψη του σταθμάρχη Λάρισας. Οι μηχανοδηγοί παρέλειψαν να κάνουν αναγγελία αναφορικά με τη θέση της αμαξοστοιχίας, καθώς περνούσαν από τους ενδιάμεσους σταθμούς. Συμπέρασμα δεύτερο. Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ κάποια λεπτά ακόμη. Η δε πολιτική ευθύνη αντικειμενικά αναλήφθηκε από τον τότε Υπουργό, τον κύριο Καραμαλή, με την άμεση παραίτησή του την ημέρα του τραγικού δυστυχήματος, πράξη που εκτός των άλλων διευκόλυνε τον έλεγχο της υπόθεσης αυτής. Συμπέρασμα ένατο. Αισιοδοξώντας ότι με το πόρισμα που καταθέτουμε το έργο της δικαιοσύνης θα γίνει πιο βατό.